καταλάβετε, ακούτε τώρα τι γίνεται εδώ, έτσι. Δηλαδή έχουμε κινήματα, έχουμε κόμματα, μικρού βεληνικός να το πω έτσι εγώ, και είναι μικρού βεληνικές γιατί στο τέλος, αν δεν ακούσεις κάποιος τον κύριο Αντώνη Δραγανίδο από την Ανταρσία π.χ. πώς θα ξέρει ποια είναι τα... αυτά που πιστεύει, ας πούμε, η Ανταρσία. Ή αν δεν ακούει κάποιος από Ένωση Κεντρών, αν δεν ακούει από Ελληνική Λύση, από Ανεξάρτητους Έλληνες, από αυτούς. Θα σας πω το εξής. Η άποψή μου είναι ότι ο τόπος έχει υποφέρει πάρα πολλά από αυτό τη δικοματική, αυτό το διμέτωπο ύφος των πολιτικών κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο μεγάλοι, αν θέλετε, κομματικοί ναρκισισμοί, όπως τους λέω, τελικά να μονοπολούν όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες, όλο τον πολιτικό λόγο, και να μην δίνει τη δυνατότητα σε μικρότερα κόμματα, σε, αν θέλετε, σε πιο μεμονωμένες ή πολιτικές μειονότητες, ας το πω έτσι, με το μειονότητες, όχι με τον όρο που χρησιμοποιείται, με την έννοια ότι είναι μειοψηφία σε αριθμητικό επίπεδο, να μην τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν. Άρα λοιπόν εγώ είμαι της άποψης ότι σε μια δημοκρατία υπάρχει μεγαλύτερη υγεία όταν εκφράζονται όλα τα κόμματα. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο. Μεγαλύτερη αντίσταση θα υπάρχει απέναντι στον ξένο παράγοντα, απέναντι στους εκβιασμούς, εάν υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία συμβάλλουν στην ενιαία πρόταση ή απόφαση της χώρας, διότι αν υπάρχει ένα παραδοσιακό κόμμα μόνο το οποίο έχει την απόλυτη κυβέρνηση, διακυβέρνηση και εξουσία εκ των πραγμάτων, τότε αυτό μπορεί να εκβιαστεί πολύ πιο εύκολα, παρότι αν υπάρχουν στη Βουλή περισσότερα κόμματα. Μάλιστα. Και έχουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου ο Μακρόν, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει... Εσείς είστε πολύ δήμον και σχετικός με τα της Ευρώπης. Γι' αυτό και σας... Ζω το περισσότερο εκεί. Είμαι καθηγητής εκεί. Να μας πείτε ζω το περισσότερο εκεί. Κάποια πράγματα έζησα για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Το Μακρόν έζησα από κοντά όλες τις... Δεν έχει σημασία τώρα αυτά που κάνει, πολλά από αυτά που κάνει δεν έχουν καμία σχέση με το αρχικό του πρόγραμμα και δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Όλα αυτά που κάνουν οι πολιτικοί μας εδώ δεν έχουν καμία σχέση με το αρχικό του πρόγραμμα. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάω για τα κόμματα εξουσίας, και το ΠΑΣΟΚ που τώρα έχει φορέσει την προβιά του Κινάλ. Να λέμε το Κινάλ, είναι το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Άλλα πράγματα λένε στον κόσμο προεκλογικά. Και άλλα είναι αυτά που κάνουν. Μόνο και πάνω που στη Γαλλία αυτό... τιμωρούν. Ναι, εντάξει. Στη αλλά... Γαλλία τιμωρούν. Εδώ, στη Γαλλία τιμωρούν. Εδώ, κύριε Αντώνη Δραγανίδο, τι γίνεται. Ακούσατε τον αγαπητό φίλο τον Αντώνη εδώ, τον εκπρόσωπο του Ανταρσία, και θα, να μας πει και σε λίγο θα μας πει και κάποια πράγματα για τον Ανταρσία που δεν τα ξέρουμε εμείς, τα βασικά τους ποια είναι. Μίλησε ότι στην Ευρώπη, στην ουσία αυτό που κατάλαβα, στην Ευρώπη κάνουν πάρτι, παλαμάκια που υπάρχει, που έχει βρεθεί στην Ελλάδα μια κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και έρχεται όπου να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματικά είμαστε όλοι έτοιμοι να αυτοκτονήσουμε, θα φέρουμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Να κάνω μια διάκριση. Τι ακούγεται εκεί στην Ευρώπη? Θέλω για να κάνω την μια διαφοροποίηση ή μια διευκρίνηση σε αυτά τα οποία είπατε. Είναι τα εξής. Όταν μιλάμε για Ευρώπη, έχουμε να κάνουμε ένα μικρό λάθος. Άλλο η Ευρώπη αυτών των γραφειοκρατών που διοικούν, η Ευρώπη η οποία επιβάλλει νόμους μέσα από το πολιτικά ορθόν, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας έμεσος τρόπος καταδυνάστευσης πάρα πολλών ελευθεριών οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο, και άλλο η Ευρώπη του κόσμου, του λαού, όπως έλεγε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, και να το πούμε απλά, η Ευρώπη των κίτρινων γυλαίκων, η οποία Ευρώπη ξεσηκώνεται με την έννοια ότι διεκδικεί τα καθημερινά τους δικαιώματα, διεκδικεί αύξηση του μισθού, διεκδικεί μια σειρά από πράγματα τα οποία αφορούν την λεγόμενη αξιοπρέπεια, καθημερινή αξιοπρέπεια. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, μπορώ να πω το εξής, ότι εάν εγώ θα απέφευγα να έλεγα γενικώς η Ευρώπη, διότι και η ίδια η Ευρώπη, όχι δεν το λέω μόνο για σας, λέω γενικά, σαν τρόπος ανάλυσης, ότι η όλη η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή βαθύτατα διχασμένη, και αυτό το βλέπουμε εν όψη ευρωεκλογών, ότι γίνονται σφοδρές συγκρούσεις, και μάλιστα αυτές οι ευρωεκλογές είναι οι πιο κρίσιμες που μπορούμε να πούμε σε επίπεδο Ευρώπης, διότι ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπουν στην Βουλή και με αυτά τα οποία προσβεύουν οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, θα παίξει και η επόμενη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν... Κύριε Διαβέτα, να το πούμε λίγο πιο απλά. Εγώ να σου πω τι κατάλαβα από αυτά που λέτε εσείς τώρα. Έτσι. Εγώ με το δικό μου το ελαφρύ μυαλό. Έτσι. Λοιπόν, ότι τελικά, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται και στην Ευρώπη.
Ο λαός, ο κόσμος πιστεύει άλλα πράγματα, θέλει και παλεύει για άλλα πράγματα και οι κυβερνώντες, οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών που όλοι είναι κατευθυνόμενοι από τα οικονομικά συμφέροντα, αποφασίζουν. Έχουμε άλλες αντιδράσεις όμως, κύριε Βουλγαρή. Δηλαδή, αντιδράσεις όπως τα κίτρινα γυλαίκα δεν τις είδαμε εδώ. Τις είδαμε το. Πολύ λίγο. Μερικά πολύ... χρόνια πριν. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω. Για το 8 ή το 10. Και το, από το 8, βέβαια. Από το 8 δεν είχαν τη διάρκεια το, που έχουν αυτό. Ναι, δε, αυτό που λέει όμως. Ναι, υπάρχει μια διάρκεια η οποία. Και η οποία προσοχή. Δεν ήταν λίγο, βέβαια. Ναι, προσοχή. Αυτό το οποίο. Τώρα κάνουμε και το διάλογο, δεν είναι κακό. Δεν βλάπτει ο διάλογο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό στα κίτρινα γυλαίκα είναι ότι δεν είναι πιτσιρικαρία, να το πω έτσι. Δεν είναι ο Μάης του 68. Που ήταν τα νέα παιδιά τα οποία διεκδικούσαν δικαιώματα μέσα από μια άλλη αισθητική. Εδώ πέρα μιλάμε για το Μάη του 68 της μεσαίας τάξης. Βλέπουμε ανθρώπους, οικογενειάρχες, ανθρώπους που είναι από 40 μέχρι 60, 70, που κατεβαίνουν στους δρόμους. Άρα δηλαδή ο πραγματικός κορμός της μεσαίας τάξης της γαλλικής. Και βλέπουμε και μια αστυνομία η οποία δεν έχει κανένα όριο. Ακριβώς. Είναι πραγματικά ξεδιάντροπη στάση, χρησιμοποιούν τα όπλα. Προσοχή, αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε, τα όπλα, τα οποία είναι ειδικά των Γερμανών και τα οποία είναι δακρυγόνα, αλλά τι δακρυγόνα. Άμα σε πετύχουν στο χέρι, σου κόβουν το δάχτυλο. Ο ηγέτης, ο Φερναντέζ, αυτός ο ηγέτης των λεγόμενων κίτρινων γυλαίκων, δεν υπάρχουν ηγέτες αυτοί, αλλά ένας από τους πρωταγωνιστές της μάχης έχασε το μάτι του. Έχουμε γύρω στους 12 νεκρούς. Και έχουμε, που εδώ δεν τα βλέπω, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί ο τύπος δεν τα γράφει. Στη Γαλλία τα δείχνουν αυτά πράγματα, δηλαδή βγαίνουν μικείο, να το πω και έτσι που είμαι και εμείς και ο τόπος εδώ. Όχι μικείο, δεν μιλάνε για τα θύματα. Για τα ανθρώπινα, ναι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για λένε, πού είσαστε. Ρίχνετε χημικά στον κόσμο με τα γερμανικά όπλα που λέτε εσείς. Τα λέει ο τύπος εκεί. Τα λέει ο τύπος, έτσι. Ο τύπος, οι ίδιες μεγάλες. Τα λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, ευθέως κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Ακόμη και η Φιγκαρό, η οποία είναι συντηρητική εφημερίδα, κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αυτό γιατί όπως... χρησιμοποιεί αυτά τα... Να κάνω μια παρατήρηση στο θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα που μπαίνει στο τραπέζι. Τα κίτρινα γυλαίκα θα λέγαμε ότι είναι ένα κίνημα της νέας εποχής. Ξεκίνησε αυθόρμητα. Με πολλές τάσεις στο εσωτερικό του, κάποιοι στην αρχή. Μεταμοντέρνο. Ναι, τέλος πάντων. Κάποιοι στην αρχή είπαν ότι είναι ένα κίνημα της ακροδεξιάς. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι. Σωστό. Έτσι, ότι δεν είναι και ίσα ίσα η Λεπέν, όπως ξέρετε, στη φάση που ήταν τα κίτρινα γυλαίκα να πάνε στο Παρίσι, βγήκε και είπε: όχι, εμείς είμαστε με τον νόμο, την τάξη κτλ. Τους απέριψαν και τους δύο. Ακριβώς. Και τον Μελανσόν και τον Κίτρινα Γυλαίκα. Και σήμερα λοιπόν τι έχουμε. Μια που πιάσαμε το θέμα των ευρωεκλογών. Γίνεται μια συζήτηση ότι σήμερα στην Ευρώπη είδαμε πρόσφατα και ένα ανοιχτό, θα το είδατε κι εσείς, ένα ανοιχτό γράμμα του Μακρόν προς τους αγορές. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε, απλώς κάνουμε τώρα αυτό το διάλογο, έτσι, ποιοτικός διάλογος, είναι ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία έχει αυτό το στοιχείο που λέμε στη Γαλλία performance. Δηλαδή, ό,τι αποτέλεσμα φέρεις, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Αν εσύ για κάποιους λόγους δεν φέρεις το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρεις σε επίπεδο οικονομίας, θα μείνεις στην άκρη. Αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν ανταγωνισμό, ο οποίος ανταγωνισμός, ενώ μπορεί να φαίνεται υγιής ως προς την έννοια της άμυλας, εκ των πραγμάτων, είναι ένας ανταγωνισμός που δημιουργεί σκληρά θύματα. Δημιουργεί σκληρές ανισότητες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έχει για να συμπληρώσω πάντοτε στο ίδιο πνεύμα και ας είμαστε διαφορετικές παρατάξεις. Διαφορετικές παρατάξεις. Ακούστε λίγο. Μιλάμε με βάση το λαό. Ζούμε μια εποχή πολύ παράξενη. Εγώ θα το πω αυτό το πράγμα. Που τα... Γιατί υπήρχε του κόμματος του ΚΚΚ στη Ρωσία κτλ. Άρα δεν είναι μόνο ο καπιταλισμός. Τα ίδια έκαναν και αυτοί όλη η ιστορία. Του κόμματος. Δηλαδή αντί να είσαι ο Νάσης, ήσουνα ο τάδε όνομα που ήσουν το νούμερο όνομα. Να επανέλθουμε όμως απλώς στο διατάφτα για να κλείσω αυτή την αιτία. Για να... Ναι, αλλά θέλω να το σκεφτόσετε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω. Θέλω να το πω, ρε παιδί μου, εδώ η εκπομπή λέγεται χωρίς όρια. Εντάξει, δείτε. Θα ήθελα να τους δω, να μας δω όλους μαζί ενωμένοι μια στιγμή για ένα πράγμα. Αν θέλει να στηριχθεί, θα πρέπει να στηριχθεί σε κάποιες αρχές. Μία από τις μεγάλες αρχές είναι αυτή του Ζαν-Ζακ Ρουσό, τον οποίο έλαβε υπόψη του και ο Μάρξ, τον έλαβαν υπόψη του και όλοι οι άλλοι διανοούμενοι, ο οποίος έχει κάποιο αυτό το βιβλίο, το Κοινωνικό Συμβόλαιο, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Στο οποίο λέει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει καμία ανάπτυξη, καμία εξέλιξη, εάν δεν στηρίζεται στο βασικό εργαλείο, στο βασικό πυρήνα που είναι ο λαός. Και ο λαός τι σημαίνει λαός. Λαός σημαίνει όλοι οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν στα καθημερινά δρόμενα, οι οποίοι υφίστανται και οι οποίοι απαιτούν και οι οποίοι διεκδικούν ανάμεσα σε όλα, διεκδικούν και το πολιτιστικό τους επίπεδο, γιατί τα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα να μιλάμε μόνο για οικονομία.
Και να ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός έχει ίσο μερίδιο στην ανάπτυξη των πολιτών. Ένας πολίτης που σκέφτεται μόνο αριθμούς και δεν έχει μέσα του, αν θέλετε, πολιτιστική καλλιέργεια, είναι μισός πολίτης. Μισά αποτελέσματα. Κύριε Δαβέτα, πώς θα έχει όλη πολιτική καλλιέργεια κάποιος που λέτε εσείς, όταν το πρωί που σηκώνεται, που δεν έχει κοιμηθεί το βράδυ, να λέμε την αλήθεια, θέμα γιατί εκπαίδευση. Πρέπει να του κόψουν το ρεύμα, δεν έχει απληρώσει τον νίκη. Όχι, αυτό είναι να λέμε την αλήθεια. Είναι το σύστημα που έχει κάνει τον κόσμο να έχει προβλήματα, να μην μπορεί να. Συμφωνούμε. Έτσι και εκεί κάπου εκεί βρίσκεται ένας Δαβέτας, ένας Αντώνης και κάποιοι άνθρωποι, δεν έχει σημασία σε ποιες μεριές. Πάνω σε αυτό, και γι' αυτό παλεύουμε. Πάνω σε αυτό εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν είμαι εναντίον της ελεύθερης αγοράς. Αλλά όμως η ελεύθερη αγορά δεν μπορεί να είναι με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να εξουντώνει τον άνθρωπο. Δεν θέλω να φτάσω στο σημείο ότι η ελεύθερη αγορά είναι η αιτία όλων των κακών και ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη εκπαίδευση στα σχολεία και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, μπορούμε να φτιάξουμε ένα βαθμό αυτοσυνείδησης. Δηλαδή να ξέρουμε τι κάνουμε. Θα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, έτσι. Γι' αυτό μιλάω. Εδώ πέρα χρειάζεται μια σφαιρική, ένα σφαιρικός πολιτισμός. Ένα μικρό παράδειγμα. Βέβαια μπορεί να μοιάζει με ημίμετρο, αλλά είναι όμως πραγματικό γεγονός. Ο Μακρόν, ακολουθώντας όταν ανέβηκε τη λογική του Ολάντ, είχε δεχτεί να αφαιρεθούν τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά από τα σχολεία. Θεωρώντας ότι αυτά ακριβώς δεν είναι χρήσιμα, δεν είναι ωφέλιμα, διότι τα νέα παιδιά σήμερα πρέπει να ακολουθούν μια τεχνική ειδίκευση, τεχνική εκπαίδευση. Οι διανοούμενοι της Γαλλίας, ανεξαρτήτως κομματικών επιχειρημάτων, ανεξαρτήτως πολιτικών χρωμάτων, αριστεροί, δεξιοί, πέστε όπως θέλετε, ξεσηκώθηκαν, δημιούργησαν σκηνές με αρθογραφία, με οτιδήποτε, με αποτέλεσμα ο νέος Υπουργός Παιδείας να αλλάξει ρότα, όπως λέμε στην ναυτιλία, και να επαναφέρει τις κλασικές σπουδές, διότι είπε ότι οι κλασικές σπουδές μέσα στο χάος της παγκόσμιας κρίσης, έστω και αν είναι ημίμετρο, βοηθάει πάρα πολύ στην καλλιέργεια των μαθητών σε μια τρυφερή ηλικία στην οποία είναι στο ανέβρασμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ναι μεν υπάρχει το μεγάλο σχέδιο, το οποίο ο καθένας το ακολουθεί όπως πιστεύει και η Ανταρσία έχει το σχέδιό της, οι άλλοι έχουν το σχέδιό τους, αλλά παλεύοντας για το μεγάλο σχέδιο, υπάρχουν και τα μικρά επιμέρους σχέδια. Αυτά να μην τα εγκαταλείψουμε, που αφορούν την καθημερινότητα, που αφορούν τη μικρή εκπαίδευση, που αφορούν τις βελτιώσεις των καθηγητών, τις βελτιώσεις των ανθρώπινων σχέσεων, τις βελτιώσεις της οικολογίας, όπως πολύ σωστά ελέγχθηκε. Αυτή η κλιματική υπερβολή. Πριν φύγουμε, μία λέξη, πριν κλείσουμε. Παίρνω το θάρρος και το συζητάω. Αυτό το οποίο έχει γίνει στο μάτι. Έχει σημασία. Αλλάζω λίγο το θέμα, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που γίνει στο μάτι με τους 100 νεκρούς και με την μέχρι τώρα μη παρέτηση πολιτικών προσώπων που έπρεπε να γίνει εξ αρχής η παρέτηση των πολιτικών προσώπων, δείχνει ανοριμότητα πολιτική, για να μην πω τίποτε άλλο και κακοχαρακτηρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ευρωπαϊκή χώρα, σε χώρα κράτους δικαίου, ανεξαρτήτως καπιταλισμού ή μη, η οποία. Της οποίας ο αρμόδιος υπουργός ή ο αρμόδιος τέλος πάντων στέλεχος έχει 100 νεκρούς, ούτε πόλεμος να ήταν αυτό το πράγμα. Και αντί να παραιτηθούν οι αρμόδιοι σε όλες τις θέσεις, από πολιτικά μέχρι διοικητικές θέσεις, τι γίνεται, παραμένουν στις θέσεις τους και προσπαθούν να βρουν λύση. Και πού βρίσκεται το πρόβλημα, στο ότι οι πολιτικοί ανακατεύονται και παίρνουν αποφάσεις σε τέτοια ζητήματα, ενώ θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα να τα λύνουν μόνο οι αρμόδιοι διοικητικοί θεσμικοί παράγοντες. Μάλιστα. Αυτή η σύμπλευση, η ανάρμοστο σύμπλευση ανάμεσα στις αρχές μιας πολιτείας δημιουργεί υβριδικά εκτρώματα, όπως είναι αυτό το υβριδικό έκτρωμα της πολιτείας που λέγεται σύγχρονη Ελλάδα, θεσμικά και πολιτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με διαφορετικό πάνελ, θέλω όμως εδώ ο ΝΕΡ να πάρω μια διαβεβαίωση ότι θα ξαναέρθετε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Έτσι, θα μιλήσουμε και μετά το τέλος της εκπομπής μαζί. Και στον κύριο Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα σας ξαναδούμε και εσάς κοντά. Μεγάλη μου χαρά. Ήταν μια. Εμένα τέτοιες κουβέντες μου άρεσε.